Τιμωτέο συνταγματάρη Βαρτάνη. Το καλοκαίρι. Πίνακε συνθέσεω δυνάμεων Γιουγκοσλαβία και Τουρκία. Κάντε λίγο γρήγορα γιατί πρέπει να σταλούσε του διοικητά των σωμάτων. Χέρι με χέρι. Και με ένα αστέρι για συντροφιά. Τώρα ποιος ξέρει αν θα με σκέφτεσαι. Ξέρεις κάτι? Τι? Θα ήθελα να σε κάνω μαύρη στο ξύλο. Γιατί δεν δοκιμάζεις? Δεν έχουμε ακόμη τόση οικειότητα. Η υπηρεσία μας που μέχρι τώρα λειτουργούσε σαν υπηρεσία πληροφοριών πρέπει να εξυγχρονιστεί και να διευρυνθεί. Θέλω τρέφει στην καρδία μου αδιάλακτον μίσος εναντίον των τυράννων της πατρίδος μου. Καλώς μας ήρθατε, αγαπημένη κύριε Αντωνόπουλε. Είμαστε καλά. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα λοιπόν. Αισθάνομαι πολύ τρυφερά συναισθήματα για σας, γιατί όπως όλη η γενιά η δική μου, έτσι κι εγώ, μεγάλωσα με τον άγνωστο πόλεμο. Έστω και αν μου λέγανε θα πας για ύπνο, θα πας για ύπνο, λέγα όχι, αφήστε με να δω το Βαρτάνι, έστω για λίγο το Βαρτάνι. Και θυμάμαι ακόμα και τώρα ότι παρά το γεγονός ότι στον άγνωστο πόλεμο ήσασταν ο σκληρός συνταγματάρχης Βαρτάνης, όταν σας είδα πρώτη φορά από κοντά, μικρό παιδάκι που με έφερε ο μπαμπάς μου στο θέατρο που παίζατε, φοβόμουν, το πιστεύετε, τον φοβόμουν και μου λέει ο μπάς μου θα πάμε στο καμαρίνι να γνωρίσεις το Βαρτάνι που τόσο αγαπάς. Και μπήκα μέσα και είδα τον πιο γλυκό άνθρωπο του κόσμου, με πήρε στην αγκαλιά του, με φίλησε. Και από τότε λέω, να, οι ηθοποιοί τελικά δεν είναι αυτό που παίζουν στους ρόλους τους, τότε το έμαθα. Εγώ όμως όταν ήρθα στο καμαρίνι είπα πού θα μου πας, δεν θα μου μεγαλώσει. Εντάξει, ορίστε, να. Μεγάλωσα και ήρθαμε σχεδόν στα ίσια πια. Σχεδόν στα ίσια. Ωραία. Λοιπόν, το καταπληκτικό με τον κύριο Άγγελο Αντωνόπουλο που μας κάνει την τιμή να είναι σήμερα εδώ, στην πρώτη μας αυτή καλησπέρα που έχουμε εσείς και εγώ, είναι ότι αυτός ο άνθρωπος ξεκίνησε την καριέρα του με την υπόσχεση ότι θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μία ταινία, δέχτηκε και πήγε στα γυρίσματα για να διαπιστώσει ότι ο ρόλος του είχε μειωθεί σε 19 δευτερόλεπτα ακριβώς. Και η δικαιολογία ήταν ότι παραίσασταν όμορφος για να σας απατάει η Καρέζη. Ναι, ναι. Με είχε ειδοποιήσει ο Φίνος. Φαντάζομαι. Προσπάθησα. Τώρα πια τα μαθαίνουμε τελευταία στιγμή. Τώρα, τότε ναι, ναι. Σας τα λέγανε. Είχε προηγηθεί συζήτηση με το Φίνο και μου δικαιολογήθηκε ακριβώς για την άρνησή του να παίξω εγώ το ρόλο. Δεν σας κακοφάνηκε? Μου κακφάνηκε, βέβαια μου κακφάνηκε και πληγώθηκα θα μπορούσα να πω, γιατί τότε ήμουν εκολεπτόμενος ηθοποιός και ήταν ένας ρόλος πρωταγωνιστικός. Για μένα ήταν πολύ έτσι μεγάλη χαρά και είχε πολύ ενδιαφέρον. Μου ζήτησε να με δει ο Βαγγέλης ο Γκούφας, ο οποίος είχε γράψει το σενάριο. Τότε εγώ έκανα πρόβες με τον Μιράτ. Διακόψαν οι πρόβες, η πρόβα για να μου μιλήσει ο Βαγγέλης ο Γκούφας. Εγώ ντράπηκα πάρα πολύ, δεν ήθελα να πάω στο τηλέφωνο. Ο Μιράτ μου είπε να πας παρακαλώ και πήγα και μου λέει θέλω να μιλήσουμε. Πήγα λοιπόν, γνωριστήκαμε και μου αφηγείται ένα πάρα πολύ ωραίο σενάριο. Ωραία, αλλά εγώ τι κάνω εδώ? Μου λέει τον πρωταγωνιστή. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Πώς έγινε αυτό? Λέει σας είστε κύριε Καρέζη. Και πήγαμε το βράδυ να με γνωρίζει ο Φίνος. Αλλά ο Φίνος όταν με είδε απογοητεύτηκε. Με βρήκε όμορφο. Έχουμε ένα πολύ πολύ μικρό απόσπασμα από το προσωπικό αρχείο του κύριου Αντωνόπουλου. Α, το ρόλο όλο. Να το, 19 δευτερόλεπτα είναι το βαριά. Στέριξτε το. Ξεκινήσαμε
Κρατήσαμε πρωταγωνιστή, μα τάξανε, μετά μα είπαν: Α, είσαστε πολύ όμορφο, δεν μπορεί να σα απατάει η κυρία Καρέζη. Ήταν να απατήσει με τον κύριο Κουρκουλό σε αυτό το έργο. Ναι, ναι. Ναι. Εντάξει, μάντο τον παίζατε. Εντάξει, ήτανε, τελικά έκανε το ρόλο ο Μινάς ο Χριστίδης. Ο Μινάς ο Χριστίδης. Ναι. Μάλιστα. Εποχές έτσι, με έντονα ενδιαφέροντα, με τεταμένες καταστάσεις, τέλος πάντων. Τα θυμηθήκαμε τώρα. Τα θυμηθήκαμε και θα θυμηθούμε κι άλλα στην πορεία, γιατί νομίζω ότι ο δρόμος του ηθοποιού δεν είναι σπαρμένος με ροδοπέταλα. Βέβαια. Ποτέ δεν είναι σπαρμένος με ροδοπέταλα. Έχει δυσκολίες, έχει πολύ σκληρές στιγμές. Έχει βέβαια και πάρα πολύ αγάπη από τον κόσμο, έχει δόξα, έχει χειροκρότημα. Και πολλές φορές για ανθρώπους που επιλέγουν τον τριπλό δρόμο, την τριπλέτα θέατρο, σινεμά, τηλεόραση, έχει και λεφτά. Ναι. Εσείς για ποιο λόγο γίνατε ηθοποιός, κύριε Αντωνόπουλε? Εγώ αυτά που λέμε τώρα, που είπατε μάλλον εσείς, που αναφερθήκατε για μεγάλες επιτυχίες, για τηλεόραση κλπ, δεν νομίζω ότι τα εξαργύρωσα ποτέ. Mm-hmm. Δηλαδή, βεβαίως υπήρξε μια άνετη κατάσταση οικονομική, αλλά αυτό που φαντασιώνει το να παίξω, ότι ποιος ξέρει τώρα Αντωνόπουλος τι λεφτά βγάζει με αυτές τις εμφανίσεις, με τις ταινίες, με τηλεόραση και με το θέατρο, όχι, δεν μπορώ να πω ότι το εισέπραξα αυτό έτσι ακριβώς. Θα αναφερθώ έτσι με την αφορμή που μου δίνεται σε κάτι πολύ συγκινητικό που μου συνέβη με τον Κώστα τον Μουσούρη. Ναι. Τον αξέχαστο. Είχα υπογράψει ένα τριετές συμβόλαιο για το θέατρο. Και μου προέκυψαν οι μεγάλες επιτυχίες. Άγνωστος πόλεμος, οι Πανθέοι. Ναι, Πανθέοι κλπ. Τι να σας πω, δηλαδή δεν έβρισκε εισιτήριο για το θέατρο τόσο πολύ. Και μου φωνάζει το γραφείο. Ναι. Μου λέει, τώρα πόσα θες? Τι θέλω, του λέω, αφού έχετε συμβόλαιο. Είμαι υποχρεωμένος να συνεργαστούμε για άλλο ένα χρόνο. Με τις ίδιες συνθήκες, ναι. Ναι, αλλά μου λέει, τώρα πια δεν μπορώ να συνεργαστούμε με τους ίδιους όρους, γιατί σε εκμεταλλεύουμε πολύ. Τώρα πρέπει να πάρεις άλλα χρήματα εσύ. Μου έδωσε το συμβόλαιο, σκίστο μου λέει, και πες μου τι να γράψω στο καινούριο συμβόλαιο. Και σας έκανε εγώ του λέω, δεν μπορώ να σας πω τίποτα, με έχετε συγκινήσει τόσο πολύ, που θέλω να βρω το συμβόλαιό μου στο καμαρίνι. Και πραγματικά μου ήρθε ένα συμβόλαιο, έτσι ιδιαίτερα. Έτσι, με μια πολύ γενναία αύξηση από ό,τι. Ναι, ναι, την οποία την αξίζατε βέβαια. Αυτό δηλαδή το αναφέρω έτσι, επειδή μιλήσαμε για εις πράξεις. Και βεβαίως ήταν μια καλυτέρευση ζωής αυτό. Και είναι αλήθεια, κύριε Αντωνόπουλε, ότι ο κύριος Μουσούρης σας έδειξε το συμβόλαιο του Χόρν για να δείτε ότι παίρνετε πλέον τα ίδια λεφτά με εκείνον? Αχ, το. Πού το μάθατε αυτό, ναι. Ναι, απάνω στο συμβόλαιο υπήρχε ένα σημείωμα που, ναι. Μου έλεγε τα ίδια λεφτά με το. Είναι αντίγραφο, λέει, από, ναι, το συμβόλαιο, από τη σύμβαση με το χώρο. Γνωρίζω επίσης, με τη βοήθεια της πολύτιμης δημοσιογραφικής ομάδας που έχει αυτή η εκπομπή, ότι τη μητέρα σας τη βάφτισε ο Ερίκος Σλίμαν, σωστά? Ναι. Και ναι. Τη βάφτισε Μικίνα. Ναι, 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 έτσι έγινε, έτσι έγινε, γιατί η μητέρα μου γεννήθηκε στην αρχαία Ολυμπία. Ο πατέρας της είχε ένα ταβερνείο, ένα, όπως εκεί το λέμε, μαγέρικο. Ο παππούς. Ναι, ναι, ο παππούς. Ναι. Ο οποίος μάλιστα πρέπει να σας πω ότι το καθημερινό του ένδυμα ήταν η φουστανέλα. Πατροπαράδοτος. Έτσι, Έλληνας, κλασικός. Λοιπόν, σε εκείνο το υπόγειο τρώγανε οι εργάτες των ανασκαφών, οι σιδηροδρομικοί και οι αρχαιολόγοι κατεβαίνανε και κάτω, γιατί είχαν μεγάλη συνάφεια με τους εργάτες και τους εργολάδους κλπ. Εκεί λοιπόν ο παππούς ένα βράδυ είπε, κερνάω απόψε γιατί γεννήθηκε ένα κοριτσάκι. Και ήρθε η ώρα της βάπτισης και ο παππούς ειδοποίησε τον Σλίμαν, ο οποίος ήταν στις Μικίνες εντωμεταξύ. Και ήρθε και βάπτισε τη μαμά και την έβγαλε Μικίνα. Τα παιδικά σας χρόνια πώς ήτανε? Ήτανε δύσκολα, ήτανε στερημένα? Πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα, γιατί αυτή η Μικίνα έχασε τον άντρα της πάρα πολύ νωρίς. Mm-hmm. Δηλαδή έζησε μαζί του 4 χρόνια μόνο. Και έτσι εγώ είχα πατέρα μόνο μέχρι τα 2 μου χρόνια. Αυτόν τον κύριο, αυτόν τον άνθρωπο δεν τον γνώρισα ποτέ.
θα μπορούσα να πω ότι και στη γειτονιά ακόμα όταν έπαιζα με τα παιδιά, λέγανε ήρθε ο μπαμπάς, πάω σπίτι. Και αυτό εγώ. Ακούγεται πολύ. Έκανε να ζηλεύω λιγάκι καμιά φορά. Ένα παιδί που έχει χάσει τον πατέρα. Βέβαια. Το καταλαβαίνω. Έτσι, τέτοια η πράγματα. Η Ελένη Ερήμου μου είπε ότι όταν χάσατε τη μητέρα σας, παίζατε μαζί στην παράσταση Μαθήματα Γάμου. Ναι. Και δεν σας το λέγαν μέχρι να τελειώσει η παράσταση. Ναι, και σας το είπαν στο τέλος για να μην σοκαριστείτε. Πράγματι. Είχα αρχίσει και έβλεπα στην Κουίντα κάποια συγγενικά πρόσωπα. Λέω, τι είναι πάλι αυτό. Κάποια στιγμή βγαίνω, γιατί έπρεπε να βγω και να ξαναμπω αμέσως. Υποψιασμένος όμως. Λέω, η μαμά. Ναι, λέει, και ξαναμπαίνω μέσα. Ναι. Τους είχε πει όμως. Αφήστε να τελειώσει την παράσταση και ύστερα να του το πείτε. Γιατί έβλεπε ότι φεύγει. Είναι καταπληκτικό από εκείνη και είναι και τόσο οδυνηρά γενναίο από εσάς το να μπείτε στην Κουίντα για να αλλάξετε, να σας πούνε έφυγε η μητέρα σου και να πρέπει να ξαναβγείτε καρφί γιατί να συνεχίσετε την παράσταση. Ναι. Και να παίζεις κωμωδία. Και να παίζεις κωμωδία. Να και να μην πρέπει να φανεί τίποτα. Και να κρατάς την αίθουσα μέσα σε ένα φεστιβάλ γέλιου. Συγκλονιστικό ήταν. Είναι ερείπια, σαράβαλα, επιπλέον τα φέρετρα. Το δικό μου έχει καμία δεκαριά κρακ. Τι παραπεί κρακ. Ραϊσμένες λαμαρίνες, κύριε Πιοκτήτα. 7 στην κουβέρτα και 3 στα κουρζέτα. Όταν έχει κύμα, οι σπασμένες λαμαρίνες ανοίγουν και κλείνουν. Τρίβονται, καμιά φορά πετάνε σπινθήρες. Ξέρετε τι σημαίνει σπινθήρες σε τάγκερ. Έχεις αέρια στο πλοίο. Βεβαίως έχω. Γιατί έχεις. Το σαράβαλο έχει στη σκαρφός διαρροή φορτίου. Σιγά σιγά χύνεται πετρέλαιο στη θάλασσα. Και στο πάνω μέρος του κήτους που αδειάζει μαζεύεται γκάζι. Έτοιμο για έκρηξη. Και τι θέλεις να κάνω. Αυτό που έκαναν όλοι οι Έλληνες πλειοκτήτες. Πείτε μου κάτι. Πόσο χρονό ήσασταν όταν σας έπεσε από τα χέρια, από το τρένο, εκείνη η αγαπημένη φυσαρμόνικα που είχατε. Ναι. Ήμουνα στο δημοτικό σχολείο, βέβαια. Στο δημοτικό. Και είχατε μία φυσαρμόνικα που την αγαπούσατε πάρα φοβερό, πολύ. Φοβερό. Και ταξιδεύαμε από τον Πειραιά στην Ολυμπία. Εγώ είχα τότε μια φυσαρμόνικα και συνέχεια στο παράθυρο τη φυσαρμόνικα κάτι έγινε και μου φύγει η φυσαρμόνικα. Μεγάλη στεναχώρια. Πλάνταξα το κλάμα. Απαρηγόρητος. Και τι να πει η γυναίκα. Εντάξει, θα πάρουμε μια άλλη, αλλά ώσπου να πάρουμε μια άλλη και ώσπου να το πιστέψω ότι θα πάρουμε μια άλλη. Είχαν περάσει τα μου βγήκε ξινό το ταξίδι. Είχαν φτιάξει τα χρόνια. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, έλα εδώ. Θέλω να σας πω τον αγαπημένο μου floor manager, τον Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη μου. Αυτή η εκπομπή, λοιπόν, θα σας κάνει δώρο αυτή τη φυσαρμόνικα για να μας θυμάστε. Έλα τώρα. Δεν είναι ίσως τόσο. Είναι αυτή εδώ η φυσαρμόνικα. Μα η αξία της είναι. Είναι πολύ καλής ποιότητας. Απλά ίσως δεν είναι το κομμάτι εκείνο που δεν μπορέσαμε να βρούμε εκείνη τη χαμένη. Αλλά σκεφτήκαμε ότι κάτι για να μας θυμάστε. Στο σπίτι, όταν θα είμαι μόνος μου και δεν κινδυνεύω να εκτεθώ εδώ ανεπανόρθωτα, θα κάνω ασκήσεις για να δω. Γιατί ο Σακελάριος, ας πούμε, έπαιζε πολύ ωραία φυσαρμόνικα. Ναι, το ξέρω. Πάμε στα χρόνια του περίφημου αυτού σύριαλ, το οποίο πεζότανε πόσα χρόνια ο Άγνωστος Πόλεμος. Τρία-τριάμιση χρόνια αυτός. Δεν ήταν παραπάνω. Όχι, δεν ήταν παραπάνω, αλλά ήταν τόσο μεγάλη η απήχηση που νομίζει κανείς ότι πεζότανε δεκαετίες. Έχουμε κάποια πλάνα, τα βλέπουμε, από τον συνταγματάρχη Βαρτάνη να δένει τη ζώνη του. Είναι από το προσωπικό αρχείο του κ. Αντωνόπουλου και τον ευχαριστούμε πολύ. Ναι, ναι. Ήταν μια η Γκέλη Μαυροπούλου, τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Έπαιζε και η Ελένη Ερήμου, ο Ντίνος Καρίδης, βεβαίως δεξιά, μπαμπάς της Σμαράγδας μας. Λοιπόν, την επιτυχία αυτής της σειράς την περιμένατε όταν είχατε διαβάσει το σενάριο? Όχι, με τίποτα. Ήταν αναπάντεχο. Και όχι μόνο αναπάντεχο, αλλά υπήρχε και ένας δισταγμός. Γιατί η τηλεόραση ήταν στην αρχή της. Το συνειδητοποίησα εγώ μετά από κανένα μήνα ενδεχομένως. Μου συμπληρώθηκε κάποιος κύκλος προβολών, επεισοδίων, όπου ήταν Κυριακή απόγευμα και βγήκα στη σκηνή και η σκηνή γέμισε γαρδένιες. Και λέω, τι είναι αυτό. Δεν νόμιζα ότι είσαι στα μπουζούκια, δηλαδή. Είναι φοβερό πράγμα.
Ποιος είμαι. Και το ξαφνιασμά μου ήταν μαζί με κάποια έτσι ντροπή, γιατί είχα συναδέρφους απάνω στη σκηνή και ήρθα σε πολύ δύσκολη θέση. Και συναδέρφους καταξιωμένους και μεγάλης καριέρας. Λοιπόν, και από την μεγάλη επιτυχία του Άγνωστου Πόλεμου, που κράτησε 3 ολόκληρα χρόνια, πάμε σε μια άλλη πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία του κυρίου Άγγελου Αντωνόπουλου, τηλεοπτική αυτή τη φορά, τους Πανθέους. Ναι. Επίσης μια εκπληκτική σειρά. Ναι. Με υπέροχους ηθοποιούς. Ήταν μια πολύ ωραία δουλειά. Και μαζί με την Κάτια Τιανδουλάκη και με ένα σωρό άλλους σημαντικούς ηθοποιούς. Και έτσι δημιουργήσαμε άλλον ένα σταθμό στην τηλεόραση. Η Κάτια Τιανδουλάκη, την οποία συναντήσαμε με το συνεργείο της εκπομπής, έχει μιλήσει με πάρα πολύ γλυκά λόγια για σας και για το πώς θυμάται την εποχή εκείνη. Λοιπόν, βλέπουμε την Κάτια Δανδουλάκη να μιλάει για τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Παρακαλώ. Ο Άγγελος για μένα είναι πια η οικογένεια και πάντα ήταν ένας πάρα πολύ αγαπημένος άνθρωπος. Τον ξεχώρισα από τα πρώτα χρόνια και με ξεχώρισε, γι' αυτό ήταν τιμή μου, όταν κάναμε στη δεκαετία του 70 τους Πανθέους, που ήταν μια σειρά, δεν υπάρχει πια δυστυχώς γιατί καταστράφηκε στα αρχεία της ΕΡΤ, ήταν μια σειρά που τότε ήταν εξαιρετικά δημοφιλής, παίζονταν 3 φορές την εβδομάδα και δεθήκαμε πάρα πολύ, αγαπηθήκαμε πολύ και το κυριότερο ήταν ότι τον θαύμαζα. Όταν λοιπόν θαυμάσω έναν άνθρωπο, τον ερωτεύομαι. Τον Άγγελο δεν πρόλαβα να τον ερωτευτώ, τον αγάπησα πάρα πολύ. Ερωτεύτηκα αργότερα ένα δάσκαλό μου. Αγγελάκο μου, θέλω να ξαναβρεθούμε στη σκηνή. Θέλω να ξαναβρεθούμε στη τηλεόραση. Θέλω να κάνουμε έτσι πολλά ταξίδια μαζί. Θέλω να γράφεις ποίηση που με συγκινεί βαθιά και θέλω να ξέρεις ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα να με αγαπάς και μεγάλο δώρο από το Θεό η ύπαρξή σου για μένα που σε θαυμάζω και σε αγαπάω. Να είσαι καλά. Μάλιστα. Τι ωραίο πράγμα να μιλάνε έτσι. Η Κάτια την έχω αισθανθεί πολύ κοντά μου. Προχτές ακόμα ήταν η γιορτή μου και μου στείλε ένα γραπτό μήνυμα στο τηλέφωνο που της απάντησα ότι να σε έχει ο Θεός καλά για να σε έχω κι εγώ. Πολύ γλυκό. Ναι. Πολύ γλυκό. Εδώ είμαστε λοιπόν με τον κύριο Άγγελο Αντωνόπουλο, με τον οποίο κρατάμε ακόμα τους παραδοσιακούς ρόλους. Εγώ είμαι στη θέση του παρουσιαστή και εκείνος του καλεσμένου, γιατί με τον πατέρα μου το είχα αλλάξει μια φορά αυτό από ό,τι ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Στο Αλάτι και Πιπέρι ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν τόσες πολλές φορές καλεσμένος που μία από τις φορές πια... Ναι, ήρθαμε σε διέξοδο. Τώρα μου λέει τι θα πούμε, λέει ο Φρέντι, γιατί είχαν εξαντληθεί πια τα θέματα. Τι, σκέφτεσαι τίποτα, μου λέει. Ναι, του λέω, σκέφτομαι. Τι, του λέω, να γίνω εγώ παρουσιαστής και να είσαι καλεσμένος. Ενθουσιάστηκε ο Φρέντι. Πραγματικά βγήκε έξω, πήρα εγώ τη θέση του, απευθύνθηκα στον κόσμο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, απόψε στο Αλάτι και Πιπέρι. Έχουμε έναν πολύ σημαντικό καλεσμένο, αξιαγάπητο άνθρωπο, ένα γοητευτικό άνθρωπο της τηλεόρασης, είναι ο Φρέντι Γερμανότ. Και μπήκε και του κάνατε συνέντευξη. Και μπήκε, μίλησαμε με μερικά πράγματα, έλα του λέω κάτσε τώρα εδώ. Και... Πολύ καλό. Έτσι, κάτι τέτοιο. Πολύ καλό. Νοστιμιές. Νοστιμιές. Προς το παρόν θέλω να κάνουμε μία στάση στο κεφάλαιο κινηματογράφος στην καριέρα του κυρίου Αντωνόπουλου και να δούμε και λίγο τηλεόραση θα έχει το βίντεο που θα δούμε, να το δούμε και μετά να το σχολιάσουμε μαζί του για να μας πει εκείνος, να μας περιγράψει εκείνος τις κυρίες που θα δούμε στο βίντεο. Μη φοβάσαι τίποτα. Νιώθω ξαφνικά την καρδιά μου γερή, σαν του ελέφαντα. Περίεργο. Μου τρώ. Der dort war die rechte Hand des Ikarus. Ich hoffe aber mit
Ihrer Hilfe, das Haupt der Bande, Ikarus selbst, zur Strecke zu bringen. Damit diese Sabotageakte endlich aufhören. Προσέξτε λοιπόν, με ζεματίσατε. Πάει το πόδι μου. Με συγχωρείτε, αλλά πώς έγινε αυτό, Δεσποινής? Τι πώς έγινε, έτσι ανοίγουμε τα καυτά νερά πριν κοιτάξουμε αν κοιμάται άνθρωπος μέσα στην πανιέρα. Βεβαίως, πού αλλού μπορεί να κοιμάται ένας άνθρωπος, ε? Βέβαια, πού αλλού μπορεί. Εδώ κοιμηθήκατε. Όπως βλέπετε. Πίνακες συνθέσεως δυνάμεων Γιουγκοσλαβίας και Τουρκίας. Κάντε λίγο γρήγορα, γιατί πρέπει να σταλούν στους διοικητάς των σωμάτων. Ξέρεις κάτι? Τι? Θα ήθελα να σε κάνω μαύρη στο ξύλο. Γιατί δεν δοκιμάζεις? Δεν έχουμε ακόμη τόση οικειότητα. Τι με κοιτάς έτσι? Σου κόψε τη γωνία, ε? Όχι, όχι. Δεν είναι αυτό. Τι δεν είναι αυτό που είσαι, μείνει κάγκελο. Πάντως, σε ευχαριστώ, κοπέλα μου. Για το φιλί δεν ήταν του γούστου σου, φταίει η φούρια και η αιωνία. Ποια θέματα, Μινά? Τι σπατάλεις, Σούζη μου, δεν μπορείς να ξοδεύεις έτσι τα χρήματα. Μινά, σου έχω πει χίλιες φορές ότι είμαι εκατομμυριούχος και τα χρήματα δεν τα έχω για το ψυγείο. Η σκηνή από τη Μαντάμ Σουσού με την Άννα Παναγιωτοπούλου. Είχαμε λοιπόν την Αλίκη Βουγιουκλάκη, την Τζέννη Καρέζη, την Έλενα Ναθαναήλ, την Κέλλη Μαυροπούλου. Έχετε παίξει με όλες τους, με όλα τα μεγάλα γυναικεία ονόματα του ελληνικού σινεμά και του ελληνικού θεάτρου. Και με την Κατίνα Παξινού. Και την Κατίνα Παξινού βεβαίως, που κακώς και δυστυχώς δεν την είχαμε στα πλάνα μας. Η αδυναμία σας ήταν η Τζέννη, σε ανθρώπινο επίπεδο, σαν φίλη, ναι. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν θα μεταχειριζόμουν αυτό το προσδιορισμό που έχετε εσείς, που χρησιμοποιείτε εσείς. Αλλά βεβαίως πρέπει να πω ότι ασκούσε φοβερή γοητεία γενικώς η Τζέννη και πάνω στη σκηνή και εκτός σκηνής. Είχαμε συνδεθεί πάρα πολύ και με είχε και παντρέψει. Ήταν και κουμπάρα μου. Ήταν κουμπάρα σας στον πρώτο σας γάμο. Λοιπόν, είχαμε έτσι συνάφειες πολύ ωραίες, πολύ αξέχαστες, με μεγάλες εντάσεις και με πολύ χιούμορ. Βέβαια, στο σπίτι της, βραδιές καταπληκτικές μετά από την παράσταση. Είτε είμαστε μαζί στην παράσταση, είτε είμαστε σε χωριστές παραστάσεις. Πάλι σμίγαμε εκεί, μπροστά στο τζάκι και χάλαγε ο κόσμος από διάφορες συζητήσεις, πολιτικές, καλλιτεχνικές, επί ανθρωπίνων σχέσεων, διάφορα ωραία πράγματα. Έπαιζε και πολύ καλό τάβλι η Τζέννη Καρέζη, έτσι, αλλά συνήθως από εσάς έχανε. Όταν έχανε γινόταν έξω φρενών. Αλλά κάποτε της είπα, όταν είχαμε παίξει ένα χιλιάρικο και μου δίνει το χιλιάρικο, όχι, της λέω, θα γράψω πάνω ότι είχε αυτό το χιλιάρικο. Το κέρδισε ο Άγγελος από τη Τζέννη. Δηλαδή φοβερό. Αυτό είναι γιατί, να την πονέσει κιόλας, όχι αλλά μόνο χάνεις. Ήταν γλυκιά, χαριτωμένη. Ήταν γλυκιά. Πολύ. Και πολύ σπουδαία ηθοποιός, βέβαια. Πολύ σπουδαία ηθοποιός. Πολύ. Πολύ σπουδαία ηθοποιός. Ας μην παραλείψουμε ως προς αυτό και την Αλίκη. Γιατί στην Αλίκη θα ερχόμουν τώρα. Ήταν σπουδαία ηθοποιός. Mm-hmm. Απλώς δεν είχαμε προσέγγιση τέτοια. Δεν κάνατε παρέα με την Αλίκη, ας πούμε. Δεν κάναμε παρέα, θα έλεγα. Μερικές φορές κάναμε. Έτσι, το έφερε το επάγγελμα και λοιπά. Και στα γυρίσματα και στο θέατρο. Mm-hmm. Στο θέατρο παίξαμε πιο πολύ με την Αλίκη. Παίξαμε το «Ωραία μου κυρία». Βεβαίως. Και δύο σεζόν μάλιστα συνεχή. Βεβαίως. Βέβαια. Υπήρχε αυτή η εμπειρία. Η Αλίκη ήταν δουλευταρού, μεγάλη ας πούμε, και ήταν τολμηρή επιχειρηματίας και όλα αυτά. Mm-hmm. Όλα αυτά, τούτο το θέντος. Όμως εγώ είμαι με την Τζέννη, έτσι πολύ, είχαμε πολύ μεγάλη αγάπη. Και πολύ και ιδιαίτερη φιλία που και στο χώρο αυτό όλοι μας με κάποιους ανθρώπους κολλάμε πάντα λίγο παραπάνω από ότι με κάποιους άλλους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συνεργαζόμαστε καλά με όλους. Βέβαια. Αλλά η Έλενα, η Ναθαναήλ. Σπάνιο πλάσμα. Και με την Έλενα κάναμε μια πολύ ωραία ταινία. Βέβαια. Και με πολύ ενδιαφέρον σενάριο, ξέρω εγώ, το οποίο ήταν του Καμπανέλη. Του Καμπανέλη. Το Μπενέτιο σενάριο, βέβαια. Και είχε επιτυχία η ταινία.
Βέβαια, και εγώ έτσι, επειδή είχα θαυμάσει την Έλενα από τότε που πρωτοβγήκε, ήταν ένα εξωτικό, ένα πλάσμα. Καλονί. Μα τι Καλονί. Είναι Καλονί. Που παρουσιάζεται τώρα. Και ήρθε η ώρα που κάναμε ταινία μαζί. Αναζητήσεις λεγόταν η ταινία, όλες. Σωστά. Αναζητήσεις. Ναι, αναζήτηση. Αναζήτηση, σωστά, αναζήτηση. Αναζήτηση. Ναι, ναι, ναι. Και εσείς είχατε το ρόλο ενός playboy, ναι, που αλλάζει τις γυναίκες σαν τα πουκάμισα. Ναι, 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 ναι. Και εκείνη έκανε εκείνη σαν πρωταγωνίστρια δωροδόκησε μία από τις κοπέλες τις οποίες άλλαζε ο πρωταγωνιστής που υποδιώτων ο κ. Αντωνόπουλος, για να πάρει τη θέση της. Ναι. Και στο τέλος την ερωτευτήκατε. Το έβριμα καταπληκτικό. Ναι, και πραγματικά ήρθε ως... Ως ιερόδουλη δηλαδή. Ναι, ως call girl που λέμε στην εποχή. Ναι, ναι, ναι. Call girl. Λοιπόν, 5.000 για ενίκιο. Για υπηρεσία 4. Τρόφιμα και ποτά 9.000. 10.000 για ντύσιμο. Διάφορα πρόβλεπτα 10. Μην κουράζεστε. Ξέρετε πώς θα κερδίζω τώρα. Μα δεν είναι το ίδιο. Λυπάμαι. Δεν με συμφέρει. Με 35.000. Α, είστε και σπάγκος. Βλέπετε τηλεόραση σήμερα? Σας αρέσουν κάποια πράγματα στην τηλεόραση? Πολλές φορές. Επιλεκτικά βλέπω. Mm-hmm. Και με ξεκουράζει. Και ενδιαφέρουμε και για τη ζωή μας. Για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Αλλά κυρίως γιατί πολλές φορές επιλεκτικά βέβαια. Επιλεκτικά. Γιατί η τηλεόραση έχει και βέβαια κάποιες προσφορές ενδιαφέρουσες, αλλά έχει και την αβάσταχτη ελαφρότητα. Την έχει. Την οποία είναι στο χέρι σου να την αποφύγεις. Σαφώς, σαφώς. Όταν θα ανοίξετε την τηλεόραση, τι επιλέγετε να δείτε? Καταρχάς, με ενδιαφέρει ένα δελτίο ειδήσεων. Από εκεί και πέρα, έχω... ας πούμε ερευνήσει, αν έχω καιρό και αν έχω διάθεση να δω κάτι το βράδυ και το επισημαίνω. Μια καλή ταινία, μια πολύ καλή ταινία και μάλιστα από κανάλι που δεν έχει και διαφημίσεις, που μπορεί να τη δεις από την αρχή στο τέλος. Βλέπω δηλαδή, δεν την αρνούμε ως προς αυτό. Δεν την αρνείστε σαν τηλεθεατής, σαν ηθοποιός την αρνείστε, δηλαδή σε μια ενδεχόμενη πρόταση θα ήσασταν πολύ επιφυλακτικός. Κοιτάξτε. Επιφυλακτικός, όπως σας ήσασταν είπατε πάντα. Και όταν σας το είπα, ήμουν μου το είπατε. Ήσασταν πάντα, ναι. Δεν ήξερα τι θα μου ξημερώσει. Αλλά τώρα είμαι επιφυλακτικός προς το ότι πρέπει να με ρυμνώ και να νοιάζομαι για το επίπεδο της δουλειάς. Mm-hmm. Για το σενάριο, για τους συντελεστές, για τον σκηνοθέτη, για τον παραγωγό και έχω μύρια όσα να πω δυσάρεστα για αυτά που μπορεί να του ξημερώσει. Γιατί αυτό θα ρωτούσα, αν πιστεύετε ότι γίνονται πια καλά σύριαλ πλέον στην ελληνική τηλεόραση. Πολλές φορές γίνονται. Ναι. Πολλές φορές γίνονται και κυρίως κάποια που μάλιστα είναι βασισμένα και στην ελληνική λογοτεχνία. Έχουμε δει τέτοια πολύ ωραία πράγματα. Mm-hmm. Άλλωστε και η Πανθέη τέτοιο ήταν. Πάμε λίγο στο σήμερα. Ο κύριος Αντωνόπουλος μας έκανε την τιμή και μας άνοιξε το σπίτι του και μας έδωσε έτσι μια πολύ μικρή γεύση της καθημερινότητάς του. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. Take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Σπίτι
πολύ όμορφο, εργένικο, γεμάτο βιβλία. Κοιτάξτε, δεν είναι κανένα παλάτι, τέλος πάντων, αλλά είναι, είναι λιτό, ένας είναι χώρος που εκφράζει εμένα. Είναι καλόγουστο. Είναι λιτό, είναι καλόγουστο, είναι πολύ ωραίο. Ναι, λιτό. Αυτό έχει σημασία. Γιατί το άλλο θα ήταν έτσι μια, ξέρω εγώ, εσφαλμένη, ξέρω εγώ, επίδειξη, ξέρω εγώ, κάτι, πράγματα που μπορεί να μην σε εκπροσωπούν, να είναι κάτι καραυγαλαίο και να μην σου ταιριάζει. Σας αρέσει που μένετε μόνο σας, το ναι, απολαμβάνετε. Πάρα πολύ, πάρα. Δεν θα θέλατε τώρα, μια σύνδεξη. Τώρα πια το έχω επιλέξει. Είμαι βέβαιη γι' αυτό, ναι, ότι δεν ήταν... κοίτα τώρα. Κοίτα τώρα, σου μιλάω στον ελληνικό ξαφνικά. Επιτέλους. Τόση ώρα μετά, επιτέλους. Λοιπόν, ναι, θέλω να πω ότι όταν ήμουν νέος βέβαια, έβαζα τη σκούφια μου στραβά και σφύριζα. Και εντάξει, έλεγα πολύ ωραία. Τώρα που μεγάλωσα, πολλές φορές μου λείπει η συντροφιά. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχω αυτές τις μοναξιές της θλίψης και της απογοήτευσης και της μελαγχολίας, διότι έχω ανθρώπους που με περιβάλλουν πολύ αγαπητούς. Mm-hmm. Πολύ αγαπητούς. Είτε αυτοί είναι σημαντικοί άνθρωποι σε πορεία ζωής κλπ, είτε αυτοί είναι πάλι σημαντικοί άνθρωποι, αλλά άλλου κοινωνικού επίπεδου. Πότε ξεκινήσατε να γράφετε ποίηματα? Εγώ δεν μπορώ να το προσδιορίσω αυτό, νομίζω ότι έγραφα πάντα. Κάπου στην εφηβεία μου, ακόμα θα έλεγα και στην προεφηβεία μου, είχα γράψει ένα ποίημα το οποίο είχα στείλει στον Τάκη το Δόξα. Αυτό ήταν ένας πολύ σημαντικός ποιητής που ζούσε στον πύργο και που είχε τη στήλη των ποιητών στην αυγή του πύργου, μια εβδομαδιαία εφημερίδα. Και το στείλα, ξέρω εγώ πώς μου ήρθε, και στείλα ποίημα εγώ τώρα. Και ξαφνικά το είδα δημοσιευμένο. Ήταν μια απογείωση. Ήταν μια απογείωση. Και για μένα, αλλά και για τους δασκάλους μου που είδανε, ας πούμε, το ποίημα αυτό και λέει, Χριστί είναι ο άγγελος, ο μαθής μας είναι αυτός. Ξέρω εγώ. Από εκεί και πέρα αυτό ήταν ενθαρρυντικό και, αν θέλετε, εναυσματικό. Δηλαδή, μου άρεσε πια να γράφω. Mm-hmm. Δηλαδή, κατέφευγα στην ποίηση. Ήταν κατεφυγή η ποίηση. Και βέβαια την εποχή εκείνη είχατε δασκάλους εσείς και ήσασταν ο μαθητής, αλλά αρκετά χρόνια μετά θα έμελε να είστε εσείς ο δάσκαλος νέων ηθοποιών, ναι, και να τους διδάσκετε, ναι, και να σας αγαπάνε, ξέρετε, πάρα 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 πολύ οι μαθητές. Κοιτάξτε, τώρα θα πρέπει να πω ότι, ή αν θέλετε, έχω πει πολλές φορές ότι εκείνη η δουλειά ήταν από τις πιο σοβαρές δουλειές της ζωής μου. Ναι. Δηλαδή το να είμαι δάσκαλος σε ένα σχολείο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό, όταν οι μαθητές, οι σπουδαστές το αντιλαμβάνονται, ότι δηλαδή σου κάνει πολύ κέφι που το κάνεις, τους εμπνέεις και γίνονται και αυτοί σπουδαίοι. Δηλαδή έλεγα ότι εγώ έρχομαι εδώ με την ιερή μανία που λέγεται ψώνιο. Αν δεν την έχετε κι εσείς... Ωραία φράση, ιερή μανία που λέγεται ψώνιο, καταπληκτικό. Αν δεν την έχετε κι εσείς... Δεν θα συνεννοηθούμε. Ούτε κι εσείς να έρχεστε, ούτε κι εγώ να έρχομαι. Λοιπόν, αυτό είχε, ας πούμε, ένα στοιχείο πολύ σημαντικής συνάντησης μέσα στην αίθουσα της διδασκαλίας. Και είχαν δημιουργηθεί μεγάλες αγάπες. Μεγάλες αγάπες, σπουδαία παιδιά, σπουδαία κορίτσια, σπουδαία αγόρια που ακουμπήσαν εκεί πέρα όλα τους τα μεγάλα ερωτήματα για αυτή την μεγάλη απόφαση που είχαν πάρει να γίνουν ηθοποιοί και που έπρεπε να τους κάνεις να καταλάβουν πόσο ήταν σημαντικό αυτό και πόσο δεν ήταν τόσο απλό. Αν διέγνωνες ότι μπορεί να ήταν το ερέθισμα το εξώφυλλο του Ρωμάτζου. Ανάμεσα στους ανθρώπους οι οποίοι διδάχτηκαν από τον Άγγελο Αντωνόπουλο την υποκριτική είναι ο Παύλος Χαϊκάλης, είναι η Άννα Κουρή, είναι ο Σταύρος Ζαλμάς, είναι η Βάσια Παναγοπούλου, συγγνώμη, είναι η Ελένη Κούρκουλα, πολύ πολύ ακόμα και η Παναγιώτα Βλαντή. Την Παναγιώτα Βλαντή συναντήσαμε και μίλησε για τον αγαπημένο της δάσκαλο
με τον τρόπο που θα δείτε. Είσαι ότι ήμουν καλή. Και αυτό που μου είπε μου έδωσε δύναμη, γιατί ήμουν πάρα πολύ κλειστή και πάρα πολύ ντροπαλή. Ότι ένας άνθρωπος με πίστεψε. Ένας άνθρωπος σαν εκείνο που με πίστεψε και πραγματικά για μένα ξεκίνησε το ταξίδι από τότε. Τότε λύθηκα. Αυτό το χρωστάω. Στιβαρός, ψύχρεμος, υπομονετικός. Και αυτό έδινε μια ηρεμία σε εμάς και μια γαλήνη στα παιδιά. Θέλω να είναι πάντα καλά και να τον καμαρώνουμε εμείς οι μαθητές του. Στιβαρός, ψύχρεμος, υπομονετικός. Μεγάλες αρετές και οι τρεις. Κοίταξε, αυτό συμβαίνει σιγά σιγά όταν αρχίσεις να καταλαβαίνεις πώς πρέπει να είσαι δάσκαλος. Και κυρίως όταν αρχίσεις να καταλαβαίνεις ότι δεν τα ξέρεις όλα. Ναι. Και ότι ένας δάσκαλος μπορεί να πηγαίνει στο σχολείο με προκάτ απόψεις και να λέει εγώ είμαι, εγώ θα σας πω. Και ξαφνικά βλέπεις μέσα σε εκείνο το σχολείο έρχεται η μαθήτριά σου ή ο μαθητής σου με κάποια πράγματα που δεν τα έχεις εσύ σκεφτεί ποτέ. Κι αν είσαι γενναιόδωρος και αν είσαι λεβέντης και ελεύθερος και ακομπλεξάριστος θα πεις κοίτα ο Γιωργάκης. Κοίτα ο Γιωργάκης που ούτε εγώ ούτε ο Κουν που με δίδαξε εμένα δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Αν όμως συμβεί το άλλο και έχετε απέναντί σας έναν μαθητή, έναν εκολαπτώμενο ηθοποιό και βλέπετε ότι δεν. Ναι. Δεν το έχει, δεν μπορεί, απλά διεκπεραιώνει, δεν ερμηνεύει, διεκπεραιώνει. Ναι. Είσαι υποχρεωμένος να το πεις. Σκληρό, ναι, αλλά είναι σκληρό. Και βέβαια είναι πολύ πληγωτικό. Πολλές φορές έχω δει καταστάσεις πολύ δραματικές, να βρίσκεται στο κλάμα ο άλλος, ο απέναντί σου, που σε έχουν επιφορτήσει να του πεις ότι πρέπει να φύγει. Και πρέπει εσύ να τον πείσεις, να τον πείσεις ότι αυτό το κάνεις από αγάπη, από ενδιαφέρον για αυτόν, ότι δεν πρόκειται να προκόψεις αυτό, γιατί δεν... Όμως αυτό θέλει συζήτηση, δεν είναι τόσο απλό. Πολλές φορές η εξέλιξη μέσα στη σχολή σε έχει διαψεύσει. Πολλές φορές από τις αρχές του σχολικού έτους λες τώρα τι θέλει το δω εδώ πέρα. Και βλέπεις από εβδομάδα σε εβδομάδα, από φορά σε φορά, από μάθημα σε μάθημα. Να αλλάζει, να εξελίσσεται. Να φτάνει στο σημείο να πιάνει πουλιά στον αέρα. Να λες, κοίτα να δεις. Γιατί όμως αυτό το λέω και μ' αρέσει που το θυμόμαστε και το λέω αυτό. Γιατί έχω κάθετες αντιρρήσεις σε κάποιες γελίες και ηλίθιες εξετάσεις στις οποίες υφίστανται τα παιδιά, κυρίως από το Υπουργείο Πολιτισμού. Λέει πρέπει να περάσεις από το Υπουργείο, από τις εξετάσεις του Υπουργείου, ναι, για να δώσεις εξετάσεις στη δραματική σχολή. Και εκεί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λένε όχι, δεν την είπε καλά την Αντιγόνη. Ή δεν τον είπε καλά το γκρέοντα, δεν τον είπε καλά το παιδί. Μα γιατί να το πει, αφού έρχεται να μάθει πώς να το πει. Γιατί να το πει σε εξετάσεις, πρέπει να δεις άλλα πράγματα, τι εκπέμπει το παιδί. Όχι αν είπε καλά την Αντιγόνη ή τον Έμονα. Και ξαφνικά τον κόβεις. Τον κόβεις. Αυτό το βάρβαρο πράγμα. Ένα παιδί που έρχεται εκεί, έχει στεγνώσει το στόμα του, τρεύουν τα γονατάκια του και λες δεν είπε καλά τον Ορέστη. Έλεγα. Μετά από τις εξετάσεις, τους μάζευα όλους. Ε, ακούστε. Είστε καλοί, καλύτεροι και λιγότερο καλοί. Εσείς που είστε εδώ μπροστά, δώσατε εξετάσεις σήμερα. Εγώ για να είμαι δίκαιος πρέπει να σας περάσω όλους. Γιατί θα είμαι άδικος εάν μπορούσα να έχω άποψη για σας μέσα σε 2 λεπτά που σας είδα. Πόσο δίκαιο, πόσο σωστό αυτό που λέτε όμως. Λοιπόν, σας περάσω όλους, αν θέλετε. Όμως, το δεύτερο έτος, εσείς θα αποφασίσετε αν περάσετε. Μπορεί να περάσετε η μισή. Αλλά όμως, θα σας εξετάζω έναν ολόκληρο χρόνο. Και αυτό θα είναι δίκαιο και για εσάς και για μένα. Ο καλύτερος δάσκαλος είστε, δεν είμαι σίγουρη. Και σου λέω, αν γουστάρετε, αν συμφωνείτε, πάτε να εγγραφείτε. Και συμφωνούσαν και πηγαίναν, βεβαίως. Είμαι σίγουρη. Κάπου εδώ
Φτάσαμε στο τέλος της κουβέντας μας. Κύριε Αντωνόπουλε, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την τιμή και τη χαρά που μας δώσετε να είστε σήμερα εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Στην κουβέντα αυτή και στην πολύ γλυκιά αυτή συζήτηση. Οι επιβάτες του φεγγαριού είναι μυθιστόρημα του κυρίου Αντωνόπουλου, αλλά εγώ θα σας δώσω την αφύλακτη διάβαση. Και θα ήθελα έτσι να κλείσουμε, αφού εγώ σας αποχαιρετήσω και σας δώσω ραντεβού για το ερχόμενο Σάββατο. Δεν χανόμαστε, μη χανόμαστε. Με τον κύριο Αντωνόπουλο να διαλέξει εκείνος ένα δικό του ποίημα, όποιο εκείνος θέλει, όποιο εκείνος νιώθει ότι τον εκφράζει περισσότερο και αγαπάει περισσότερο, και να μας το απαγγείλει. Αγρίεψε ο καιρός. Κι η θύελα μας φέρνει φτερά αγκέρλων και περιστεριών. Αγρίεψε ο καιρός. Και στον επόμενο τόνο η ώρα είναι 0 και 1 λεπτό και σκοτώνουνε το Λόρκα. Και στον επόμενο τόνο η ώρα είναι 0 και 2 λεπτά και σκοτώνουνε το Τζε Γκουεβάρα. Και στον επόμενο τόνο η ώρα είναι 0 και 3 λεπτά και σκοτώνουνε το Λούθερ Κίνγκ. Αγρίεψε ο καιρός. Και λιώνουν οι πάγοι και ουρλιάζουν οι αρκούδες και καίγονται τα δάση. Και ο Κρόνος ζητάει ταξιδιωτικά έγγραφα. Ελπίζει ότι κάπου θα βρει ένα λόφο που θα έχει ακόμα δέντρα να ξαναχτίσει το θρόνο του. Ελπίζει ότι θα βρει ένα ποτάμι που θα έχει ακόμα καθαρό νερό. Γιατί έχει χρόνια να λουστεί. Γιατί ο Αλφιός είναι μολυσμένος. Αγρίεψε ο καιρός. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked